Δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πραγματοποίησε για ακόμα μία φορά η τροχιά Ηρακλείου, δεδομένη της αυξημένης κυκλοφορίας των οχημάτων στους δρόμους του νησιού τις πασχαλινές ημέρες. Στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης, και επεσήμαναν την ανάγκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Το Τμήμα Τροχιάς Ηρακλείου βρίσκεται επιποδός αυτό το τετραήμερο του Αγίου Πάσχα σε όλο το δικό δίκτυο. Από τη δικιά μας πλευρά θέλουμε να σταθούμε αρρωγοί και σύμμαχοι στους συμπολίτες μας τις ημέρες αυτές που η κίνηση είναι αυξημένη. Μοιράζουμε αλκοολόμετρα μίας χρήσης σε όλους τους διερχόμενους οδηγούς. Έχοντας αυτό το αλκοολόμετρο, κάθε συμπολίτης μας εν όψη των ημερών που έρχονται, αν καταναλώσει αλκοόλ, θα μπορεί να κάνει ένα τεστ και να δει αν μπορεί και αν είναι σε καλή κατάσταση για να πιάσει τη μόνη στα χέρια του. Στο πλαίσιο των δράσεων, οι διερχόμενοι οδηγοί έλαβαν αλκοολόμετρο μιας χρήσης και σχετικά φυλάδια με κανόνες οδικής ασφάλειας. Οι οδηγοί που θα λάβουν το αλκοολόμετρο μιας χρήσης αφαιρούν το σωληνάριο, πιέζουν καλά τα άκρα, φυσάνε μετά έπειτα στη σακούλα, βάζουν μετά το σωληνάριο, πιέζουν να βγει ο αέρας και στη συνέχεια θα κρατήσουν για 3 λεπτά στο χέρι τους, πιέζοντας πάλι μέχρι να περάσουν 3 λεπτά και αν εμφανιστεί η κόκκινη ένδειξη δεν μπορούν να οδηγήσουν. Αν όχι, είμαστε ελεύθεροι να οδηγήσουμε. Εδώ βλέπουμε ότι στο συνάδελφο δεν έχει εμφανιστεί η κόκκινη ένδειξη, επομένως είναι ελεύθερος να οδηγήσει. Το μήνυμα της τροχιάς Ηρακλείου προς όλους ανεξαιρέτως τους οδηγούς παραμένει διαχρονικό, αφού σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθούμε, να είμαστε πιο προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις μας, να μην οδηγούμε αν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ για την προστασία της δικής μας σωματικής ακαιρεότητας, των συνεπιβατών μας στο όχημα αλλά και των λοιπόν χρηστών του οδικού δικτύου και βεβαίως να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Τις ημέρες αυτές οι συμπολίτες μας να είναι προσεκτικοί, να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούν αμυντικά στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποτροπής των τροχαίων ατυχημάτων.